φιλοξενούμε μία Ελληνίδα, η οποία είναι μία από τις 20 προσωπικότητες που συμμετέχουν στο Συμβούλιο του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη, με εμπειρία 26 ετών στο μέτωπο των διεθνών σχέσεων και επικεφαλής βέβαια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων της Νοτιού Αφρικής. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή για όλους εμάς εδώ στην Κρήτη σήμερα. Φιλοξενούμε την κυρία Ελισάβετ Σιδηροπούλου. Κυρία Σιδηροπούλου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα από Ελλάδα, από Κρήτη. Καλησπέρα από Ιωάννησβουργο. Έχω παρακολουθήσει συνεντεύξεις σας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και έχετε δηλώσει πως είναι πολύ μεγάλη τιμή για σας η συμμετοχή σας στο Συμβούλιο του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ναι, είναι φυσικά και είναι και μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας που είμαστε στο Συμβούλιο, γιατί το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, αν δεν το είχαμε καλά καταλάβει πριν μερικά χρόνια, νομίζω μετά από αυτή την πανδημία μας αποδεικνύει ότι είναι το πιο μεγάλο υπαρξιακό πρόβλημα, νομίζω, της εποχής μας. Και όλοι έχουμε ευθύνη, όλοι μας, όπου και να δουλεύουμε, όπου και να βρισκόμαστε, να προσπαθήσουμε να επιτεύξουμε το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόμαστε σε αυτό το πλανήτη για πολύ καιρό. Και θα πρέπει να κοιτάμε τώρα που πήγε και το διαστημόπλιο στον Άρη για άλλες πατρίδες έξω από αυτό το πλανήτη. Κυρία Σιδηροπούλου, 2 χρόνια η θητεία του Συμβουλίου, σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω, η δική σας προτεραιότητα ποια είναι, βιώσιμη ανάπτυξη μετά την πανδημία? Ναι, φυσικά αυτό είναι το μεγάλο θέμα, νομίζω, του Συμβουλίου γενικότερα. Αλλά μέσα σε αυτό υπάρχουν και πολλά υποθέματα. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για μένα, εδώ που βρίσκομαι στη Νότια Αφρική, στην Αφρικανική Ήπειρο, που είναι λιγότερο αναπτυγμένη φυσικά από την Ευρώπη και την Αμερική και τη Βόρεια Αμερική, είναι το θέμα της ανισότητας. Για μένα προσωπικά, αλλά γενικότερα νομίζω όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις για το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν φοβερές ανισότητες στον κόσμο και ότι όταν μιλάμε για μια βιώσιμη ανάπτυξη, όταν λέμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν πίσω, αν δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το «δεν μπορούμε να αφήσουμε κανέναν πίσω», τότε η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι εφικτή. Όταν κοιτάμε συγκεκριμένα τις επιπτώσεις της πανδημίας, βλέπουμε ότι η ανισότητα πρώτα απ' όλα έχει αυξηθεί κατά πολύ, αλλά επίσης η πανδημία επίσης επισήμανε και πάλι ότι οι πλούσιοι αλλιώς βιώνουν μια πανδημία και οι φτωχοί αλλιώς βιώνουν μια πανδημία. Και όταν αναγνωρίζουμε ότι μένουμε όλοι σε έναν πλανήτη, παρόλο που είμαστε σε ξεχωριστές χώρες με ξεχωριστά συμφέροντα, αυτή η ανισότητα, και το βλέπουμε τώρα και συγκεκριμένα με το COVID, αν η Ελλάδα καταφέρει να κάνει εμβόλια όλη η Ελλάδα, αλλά εμείς δεν καταφέρουμε στην Νότια Αφρική, σε άλλες χώρες της Αφρικής, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα ή η Ευρώπη είναι πιο ασφαλές. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη πρόκληση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Να αξιοποιήσουμε αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Να έρθουμε σε κάποια ισορροπία. Τα θετικά συμπεράσματα που πιθανότατα να προκύψουν μετά το πέρας αυτής της επιδημιολογικής κρίσης. Όπως είπατε, συνεργασία, ο κοινός στόχος στην αντιμετώπιση ενός κοινού προβλήματος που αφορά όλο τον πλανήτη. Να έχουμε ως βάση και να προχωρήσουμε βέβαια μέσα από τις δικές σας προτεραιότητες και στρατηγικές. Η οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα προστασία του περιβάλλοντος είναι βασική αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς μπορεί να επιτευχθεί? Προφανώς. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που συζητιέται τώρα. Πρώτα απ' όλα, η πανδημία μας έχει δώσει την ευκαιρία να σκεφτούμε διαφορετικά για το πώς οργανώνουμε και στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και στις χώρες του Βορρά και στις αναπτυγμένες χώρες. Πρέπει φυσικά να σκεφτούμε όλοι μας, γιατί έχουμε τώρα αυτή την ευκαιρία, πώς καταναλώνουμε, πώς παράγουμε
και σημαντικά και έχει να κάνει αυτό με την ανισότητα, πώς κατανομούμε τους πόρους και τα άγαθα. Αλλά αυτό ορισμένες χώρες θα είναι σε καλύτερη θέση να μπορούν να κάνουν αυτή την αλλαγή, να αλλάξουν τον τρόπο παραγωγής, να αλλάξουν τα οικονομικά συστήματα, γιατί αυτό βασικά χρειαζόμαστε. Η Ελλάδα πόσο κοντά βρίσκεται σε αυτό το μοντέλο? Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει το ένα αβαντάζ που είναι ότι βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αναπτυγμένη χώρα και έχει πιο πολλούς πόρους, ας πούμε, από τις χώρες της Αφρικής ή και ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οπότε, νομίζω για μια χώρα σαν την Ελλάδα, ποτέ δεν είναι εύκολο, αλλά είναι λίγο πιο εφικτό, γιατί υπάρχει μέσα σε ένα συλλογικό γεωγραφικό χώρο όπου δουλεύετε, συνεργαζόσαστε με πολλές χώρες και έχετε και μεγαλύτερο βάρος και ισχύ στη διεθνή οικονομία. Κυρία Σιδηροπούλου, ολοκληρώστε, με συγχωρείτε. Όχι, λέω απλώς κάτι που φυσικά δεν υπάρχει στην Αφρική ή στην Λατινική Αμερική στον ίδιο βαθμό. Έχετε βρεθεί με τα άλλα μέλη του Συμβουλίου του ΙΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη? Κάποια τηλεδιάσκεψη έχει πραγματοποιηθεί? Όχι ακόμα. Νομίζω ότι θα γίνει πριν το τέλος αυτού του μηνός, ίσως στις αρχές του Απριλίου, αλλά όχι ακόμα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Εδώ είμαστε για να παρουσιάσουμε και τα πρώτα συμπεράσματα που θα προκύψουν μέσα από τις πρώτες τηλεδιασκέψεις. Έχετε ένα κοινό στόχο, έχετε βάλει τις προτεραιότητές σας και ας ελπίσουμε ότι θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος και θα υπάρξει ένα θετικό πρόσημο σε αυτόν τον σχεδιασμό, καθώς θα έχει προηγηθεί και μία περίοδο πολύπλοκη, δύσκολη, η περίοδο της πανδημίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Σιδηροπούλου.